Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης, όπου η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης υποδέχεται την Καλαμάτα. Ήδη βλέπουμε τους οπαδούς των δύο ομάδων, οι οποίοι θα κατακλείσουν τις εξέδρες στο Δημοτικό Στάδιο. Εδώ η είσοδος των ομάδων, μέσω πανηγυρισμών. Η ομάδα της Σπάρτης θα προσπαθήσει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Θέλει να κάνει μια πολύ καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα, στον έκτο όμιλο του Περιφερειακού Πρωταθλήματος. Εδώ βλέπουμε τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και το σφύριγμα της έναρξης από τον διαιτητή. Εδώ βλέπουμε το προπονητικό δίδυμο της ομάδας της Σπάρτης, ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει πρόσφατα την τεχνική ηγεσία. Εδώ η ομάδα της Καλαμάτας στην επίθεση, μια σέντρα σουτ θα φύγει ανεκμετάλλευτη για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο αστυνομικός διευθυντής Λαγκωνίας, ο κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος δίνει το παρόν μαζί με ισχυρή αστυνομική δύναμη προς αποφυγή επεισοδίων. Η ομάδα της Σπάρτης πιέζει για να πετύχει κάποιο γκολ. Εδώ ένα σουτ από τον Μανιάτη, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Λιμπερόπουλου, τροματοφύλακα της Καλαμάτας. Το πρώτο ημίχρονο δεν προσέφερε αρκετό θέαμα που θα περίμεναν οι φίλοι των δύο ομάδων. Εδώ ο Ελβίο Μάνο, προπονητής ομάδας Καλαμάτας, γνωστός στους Λάκωνες φιλάθλους. Μια ακόμη προσπάθεια με το Μανιάτη, η κεφαλιά θα φύγει λίγο out από την εστία του Λιμπερόπουλου. Εδώ είναι φίλοι της Καλαμάτας, οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα τους για να βοηθήσουν στην δύσκολη προσπάθεια που κάνει και αυτή. Όπως είπαμε, αρκετός κόσμος, έχουν γεμίσει εξέδρες στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Εδώ η σέντρα του Γρηγορακάκη, η κεφαλιά θα φύγει λίγο out. Και φτάνουμε στο 63ο λεπτό, όπου ο Αθανασόπουλος θα κάνει το 0-1 για την ομάδα της Καλαμάτας. Βλέπουμε την όμορφη παλιά από τον Δρούγα προς τον Αθανασόπουλο. Αυτός θα πλασάρει και θα κάνει το 0-1 στο 63ο λεπτό για την ομάδα της Καλαμάτας. Πανηγυρίζουν οι φίλοι και οι παίκτες της ομάδας. Να πούμε ότι ο καιρός είναι βροχερός, όμως αυτό δεν εμπόδισε τους φίλους των δύο ομάδων να έρθουν στο γήπεδο. Στη συνέχεια η ομάδα της Σπάρτης προσπαθεί να ισοφαρίσει. Εδώ μια κεφαλιά από πολύ κοντά, βλέπουμε σε επανάληψη, χάθηκε αυτή η ευκαιρία με τον Κατσαρό. Εδώ ο νεαρός Πλεμμένος θα κάνει ένα πολύ καλό σουτ, όμως ο Λιμπερόπουλος θα αποκρούσει σε κόρνερ. Εδώ βλέπουμε τον νεαρό ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Σπάρτης. Και φτάνουμε στο 92ο λεπτό. Η πρώτη προσπάθεια του Γρηγορακάκη και ο Αθανασόπουλος θα σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και της ομάδας του. Και θα κάνει το τελικό 0-2 για την ομάδα της Καλαμάτας. Το σφύριγμα της λήξης βρίσκει τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν τον αγώνα με 0-2. Εδώ ένα όμορφο στιγμιότυπο. Ο κύριος Χριστόπουλος με τον Έλβιο Μάνα. Τελικό αποτέλεσμα, Αθλητική Ένωση Σπάρτης, Καλαμάτα 0-2.